Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα Γένεσης, από το 7 κεφάλαιο και το 1ο εδάφιο. Γένεσης, σελίς 6. Θα διαβάσουμε λοιπόν με τη χάρη του Χριστού από τη σελίδα 6, από το βιβλίο Γένεσης, κεφάλαιον 7. Και είπεν ο Κύριος προς τον Νόε, «Εισέλθε εσύ και πας ο οίκος σου εις την Κιβωτόν, διότι σε είδον δίκαιον ενώπιόν μου εν τη γενναία ταύτη. Από πάντων των κτηνών των καθαρών λάβει σε αυτόν 7 άρσεν και το θύλι αυτού, και από των κτηνών των μη καθαρών ανά 2 άρσεν και το θύλι αυτού, και από των πτηνών του ουρανού 7 άρσεν και το θύλι, δια να διατηρήσεις σπέρμα επί προσώπου πάση της γης. Επειδή έτη μετά 7 ημέρας εγώ φέρω βροχήν επί της γης 40 ημέρες και 40 νύχτες και θέλω εξαλείψει από προσώπου της γης πάνω ότι υπάρχει το οποίον επίησα. Και έκαμε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος. Ήτο δε ο Νόε 600 ετών ότι έγινε ο κατακλυσμός των υδάτων επί της γης. Και εισήλθε ο Νόε και η αυτού, και η γυνή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μετ' αυτού και εις την Κιβωτόν εξαιτίας των υδάτων του κατακλυσμού. Από των κτηνών των καθαρών και από των κτηνών των μη καθαρών και από των πτηνών και από πάντων των ερπόντων επί της γης 2-2 εισήλθον προς τον Νόε εις την Κιβωτόν άρσεν και θύλι καθώς προσέταξε ο Θεός στον Νόε. Και μετά τα 7 ημέρας τα ύδατα του κατακλυσμού επήλθον επί της γης. Το 600 έτος ζωής του Νόε το δεύτερο μήνα, τη 17η ημέραν του μηνός, ταύτην την ημέραν, εσχίστησαν πάσε επιγέ της μεγάλου Σαβίσου και οι καταράκτε του ουρανού ηνύχθησαν και έγινε η ετός επί της γης 40 ημέρας και 40 νύχτας. Και την αυτήν ταύτην νύχταν εισήλθε ο Νόε και οι του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ και η γυνή του Νόε και τρεις γυναίκες των ιών αυτού με ταυτόν εις την Κιβωτόν. Αυτοί και πάντα τα ζώα κατά το είδος αυτών και πάντα τα κτίνη κατά το είδος αυτών και πάντα τα ερπετά τα έρποντα επί της γης κατά το είδος αυτών και πάντα τα πτηνά κατά το είδος αυτών και πάντα πτερωτών παντός είδους και εισήλθον προς τον Νόε στην Κιβωτόν 2-2 από πάση σαρκός ή της έχει πνεύμα ζωής και τα εισερχόμενα άρσεν και θύλη από πάση σαρκός εισήλθον καθώς προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός και έκλεισεν ο Κύριος την Κιβωτόν επάνω αυτού. Και έγινε ο κατακλυσμός 40 μέρες επί της γης και πληθύνθησα τα ύδατα και σήκωσαν την Κιβωτόν και υψώθη περάνω της γης και κρατεούντο τα ύδατα και πληθύνοντος σφόδρα επί της γης και η Κιβωτός εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και τα ύδατα υπέρ κρατεούντος φόδρα επί της γης και σκεπάθησαν πάντα τα όρη, τα υψηλά, τα υποκάτω παντός του ουρανού. 15 πήχας υπεράνω υψώθησαν τα ύδατα και σκεπάστησαν τα όρη. Και απέθανε πάσα σάρξ, κινουμένη επί της γης, των πτηνών και των κτηνών και των ζώων, και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης και πάσα άνθρωπος, εκ πάντων των όντων επί της ξηράς, πάντα όσα είχον πνοήν ζωής εις τους μικτήρας αυτών απέθανον. Και εξηλήφθη παν το υπάρχον επί του προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού και εξηλήφθησαν από της γης. Έμεινε δε μόνον ο Νόε και όσα ήσαν με ταυτού εν τη Κιβωτό και κρατεούντο τα ύδατα επί της γης 150 μέρες. Οι προφητείες έχουν ένα τέλος. Ο Θεός προαναγγέλει, προετοιμάζει, αγωνίζεται για τη σωτηρία του ανθρώπου και εν τέλει εκτελεί. Είδεν ο Κύριος ότι επληθύνωτο η κακία του ανθρώπου επί της γης και όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού του ανθρώπου ήσαν μόνο κακία όλες τις ημέρες. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, βλέπει με καθαρότητα, με δικαιοσύνη και με λεπτομέρεια τη ζωή των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, και με βάση τη ζωή των ανθρώπων ενεργεί
και εργάζεται στον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά. Είδε όμως ότι η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες και πια δεν μπορούσε να σταθεί σε αυτό το οποίο έβλεπε η δικαιοσύνη του Θεού. Έπρεπε να έλθει ένα τέλος στην κακία, στην αμαρτία και στο θρίαμβο του διαβόλου. Γιατί μέσα στην αμαρτία θριαμβεύει ο διάβολος. Και ο θρίαμβος του είναι συντριπτικός. Οδηγεί τους ανθρώπους με την πονηριά του και την πανουργία του απευθείας στην απώλεια και στην γέννα του πυρός, την οποία ο Θεός δεν έφτιαξε για τους ανθρώπους, αλλά για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και ο Θεός διακρίνει, βλέπει και προαναγγέλει προφητεία. Και ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, μέσα στο περιβάλλον εκείνο, μόνο ο Νόε βρήκε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Και βρήκε χάρη ενώπιον του Κυρίου γιατί ήταν άνθρωπος δίκαιος. Αγαπούσε τη δικαιοσύνη. Αγαπούσε τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι την ανθρώπινη. Ήταν άνθρωπος τέλειος, αλλά μεταξύ των συγχρόνων του. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος τέλειος, αλλά μπορεί ο άνθρωπος να είναι τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του, μέσα στο περιβάλλον του. Και ήταν άνθρωπος που περπατούσε με το Θεό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπημένα μου αδέλφια, αυτό που είπε ο Θεός. Τι θέλει, τι ζητάει από σένα ο άνθρωπος, ο Θεός, τι είναι αυτό που θέλει ο Θεός από σένα, να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος και να περπατάς ταπεινά με το Θεό σου. Μόνο αυτό θέλει. Και δεν είναι δύσκολο. Και αν περπατήσεις έτσι και η πρόθεσή σου είναι να περπατάς έτσι, τότε θα είσαι τέλειος ενώπιον του Θεού. Να είσαι δίκαιος, να μην σ' αρέσει να αδικείς, να απεχθάνεσαι την αδικία, να προτιμάς να σε αδικούνε παρά να αδικείς εσύ, να μην διεκδικείς αλλά να χαρίζεις. Καλύτερον είναι να δίνεις παρά να παίρνεις, είπε ο Χριστός. Να αγαπάς την αγάπη, να αγαπάς τα σπλάχνα, να αγαπάς τη συγχωρητικότητα, τη μακροθυμία, να αγαπάς την πραότητα, την ειρήνη. Το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Και τέλος, να περπατάς στα ίχνη του Θεού, ακριβώς όπως θέλει ο Θεός. Και θα έλεγα, όπως το λέει η Γραφή, κατά πάντα όσα ο Θεός λέει, όπως ο Νόε. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, το τέλος πάντων, λέει η Γραφή, επλησίασε. Εγέρθητη ο κοιμόμενος, γιατί ο Κύριος έρχεται. Τελειώνουμε. Το έργο του Θεού φτάνει στο πλήρες και στο τέλος. Τουλάχιστον για την περίοδο της χάριτος, γιατί θα υπάρξει και συνέχεια. Και είπε ο Θεός στον Νόε, εγώ καταστρέφω όλη τη γη. Και την καταστρέφω, και καταστρέφω όλη τη γη με κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, με κατακλυσμό. Θα ανοίξουν οι άβυσσοι της γης και θα βγουν όλα τα ποτάμια. Γιατί κάτω στη γη έχει απεριόριστο νερό. Θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και θα έρθει η ετός. Και θα καλύψει όλη τη γη και όλα τα βουνά. Και ο Νόε άκουγε και άκουγε με δέος, γιατί πίστευε στα λόγια του Θεού. Γνώριζε το Θεό. Του είχε αποκαλυφθεί ο Θεός. Επειδή ήταν
δίκαιος, τέλειος και τον ακολουθούσε εξιτώντας το πρόσωπό του. Του είχε αποκαλυφθεί ο Θεός, του είχε αποκαλυφθεί ο Λόγος του Θεού, του είχε αποκαλυφθεί η φωνή του Κυρίου και ο Νόε γνώριζε ότι αυτά που λέει ο Θεός είναι αλήθεια, γιατί Αυτός θα τα εκτελέσει. Δεν του λέει την αλήθεια μόνο, του λέει την αλήθεια στο τι θα κάνει, και έτσι εργάζεται ο Θεός. Τι πρόκειται να κάνω? Και ο Νόε πίστευσε. Και τώρα με μεγαλύτερη προσοχή ψάχνει να βρει τι πρέπει να κάνει μέσα σε αυτό το μεγάλο κακό που έρχεται, σε αυτόν τον τρομακτικό κατακλυσμό που προέρχεται από την αμαρτία των ανθρώπων, την οποία δεν αντέχει ο Θεός. Ο Νόε ψάχνει να βρει τι πρέπει να κάνει, τι μπορεί να κάνει, και ξέρει ότι ο μόνος που μπορεί να του φανερώσει τι πρέπει και τι μπορεί να κάνει είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος τον αγαπάει. Ξέρει ο Νόε ότι ο Θεός τον αγαπάει. Και είναι, αδερφοί αγαπητοί, η μεγαλύτερη αποκάλυψη αυτή, η μεγαλύτερη φανέρωση που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, είναι ότι ο Θεός τον αγαπάει. Γιατί αν δεν είμαι βέβαιος, αν δεν είμαστε βέβαιοι, αν μέσα στην καρδιά μας δεν έχει έρθει αυτή η βεβαιότης της αγάπης του Θεού, και μάλιστα για μας σήμερα της αγάπης του Χριστού που υπερβαίνει πάσαν γνώση, πάσαν γνώση, πάνω από οτιδήποτε ξέρεις, η μεγαλύτερη αποκάλυψη είναι ότι ο Χριστός αγαπάει. Γιατί αν ερμηνεύουμε, εξετάζουμε, διερευνούμε αυτά τα οποία ξέρουμε, τότε θα απογοητευόμαστε. Τότε θα βρισκόμαστε σε αμηχανία, σε αδυναμία. Μόνο αν ξεπεράσουμε τα όρια της γνώσης μας και της εμπειρίας μας, ακόμη και τα πνευματικά, αν τα ξεπεράσουμε όλα αυτά, ακόμη και όσα μας έχει αποκαλύψει ο Χριστός, αν τα ξεπεράσουμε αυτά, σπάσουμε το τσόφλι μέσα στο οποίο είμαστε κρατημένοι και φυλακισμένοι, όπως ένα πουλάκι που ετοιμάζεται να σπάσει το τσόφλι του για να βγει ελεύθερο, είναι γεννημένο, είναι μεγαλωμένο, είναι έτοιμο και δεν μένει παρά να σπάσει το τσόφλι του και να βγει απόξω. Έτσι μου το έδειξε ο Θεός, αδερφοί, και έτσι πρέπει να γίνει. Να σπάσουμε το τσόφλι της γνώσης μας και της φυσικής και της πνευματικής και των αποκαλύψεων, για να βρεθούμε στην αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσαν γνώση. Και όταν θα γνωρίσουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Και είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πάντοτε είχα μια απορία. Τι είναι αυτή η αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση, χρόνια τώρα? Τι είναι τέλος πάντων αυτή η αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσα γνώση, την οποία μπορούμε ή δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε, να γνωρίσουμε, να μας αποκαλυφθεί, συγγνώμη. Τι είναι αυτό? Και μου δείξε ο Θεός ένα πουλάκι έτοιμο μέσα στο τσόφλι του, που πρέπει να βγει έξω να συναντήσει το άπειρον. Και δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά τακ τακ με το ράμφος του να χτυπήσει. Είναι έτοιμα όλα, να σπάσει και να βγει έξω. Δεν μπορεί όμως να το κάνει αυτό όταν είναι στην αρχή, ούτε στη συνέχεια, ούτε στη μέση, ούτε προς το τέλος. Αυτό μπορώ να το κάνει με οδηγία Θεού όταν φτάσει στο τέλος. Στο τέλος, ποιο τέλος?
Γιατί ο άνθρωπος έχει πολλά πράγματα τα οποία του τελειώνουν από τη ζωή του, από τη δουλειά του, από το έργο του, και το τέλος μπορεί να έρθει είτε από ηλικία, όταν οριμάσει ο άνθρωπος, αλλά το τέλος μπορεί να έρθει και από πνευματική οριμότητα. Το τέλος μπορεί να έρθει όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά τα οποία ξέρει, που ο Θεός του τα αποκάλυψε και ζει μέσα σε αυτά, αυτά τον περιορίζουν να γνωρίσει την αγάπη του Χριστού, που υπερβαίνει πάσαν γνώση, και φυσική και πνευματική και αιώνια και ουράνια. Και αδερφοί αγαπητοί, πιστεύω ότι ο Θεός θέλει να μας προχωρήσει στο τέλος. Γιατί η αλήθεια είναι, το τέλος πάντων επλησίασε. Και δεν μένει τώρα παρά να βγούμε, να βγούμε και να κολυμπήσουμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, στο άπειρο, μέσα στην παρουσία του Θεού, να γνωρίσουμε, να ζήσουμε αυτή την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει πάσαν γνώση. Και να τώρα ο Νόε, που ο Θεός του είπε για να βγει στη νέα ζωή, γιατί θα έρθει η καταστροφή, αλλά θα έρθει και νέα ζωή, που όλα αυτά θα είναι καινούρια. Για να βγει στη νέα ζωή πρέπει πρώτα να μπεις στην Κιβωτό. Αν δεν μπεις στην Κιβωτό, θα χαθείς μαζί με τους άλλους. Αν μπεις στην Κιβωτό, τότε θα έρθει το τέλος. Θα περάσουν οι 150 μέρες. Θα τελειώσει ο κατακλυσμός. Η πόρτα που έκλεισε όταν μπήκες θα ανοίξει. Την πόρτα που έκλεισε όταν μπήκες, ο Θεός την έκλεισε. Για να μην βγεις έξω. Να μην μπορέσεις να βγεις έξω. Και να θέλεις να μην μπορέσεις. Αλλά όταν θα έρθει το τέλος, ο Θεός θα ανοίξει την πόρτα. Εσύ θα την ανοίξεις, αλλά θα είναι ανοιχτή. Και θα βγεις έξω. Και θα διαπιστώσεις την αγάπη του Χριστού, που δημιούργησε νέα πράγματα, νέα ζωή, νέα κτήση. Δική σου. Και εκεί θα περπατήσεις νέους δρόμους. Δρόμους μοναχικούς και μοναδικούς. Μοναχικούς, γιατί δεν θα σας στάλει, μόνο εσείς και όσοι μπήκατε μέσα από αυτή την πόρτα. Και μοναδικούς, γιατί δεν έχουν περπατηθεί ξανά. Το τέλος πάντων επλησίασε, αδερφοί. Και ο Νόε μπήκε. Η διαμονή του σε αυτή την Κιβωτό δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Γιατί μέσα σε αυτή την Κιβωτό μπήκανε και όλα τα ζώα τα οποία ο Θεός ήθελε να διατηρήσει. Δεν ήταν η καλύτερη, αλλά ήταν η μοναδική προσωτηρία. Δεν ήταν ότι το καλύτερο. Μέσα σε αυτή την Κιβωτό τα ζώα ζούσανε 150 μέρες, 5 μήνες και κάτι, μέχρι να βγουν έξω. Μισό χρόνο περίπου, 6 μήνες. Αλλά ήταν απαραίτητοι αυτοί οι 6 μήνες για να βγουν οι άνθρωποι έξω. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, διαπίστεως ο Νόε ειδοποιηθείς Θεόθεν περί των μη βλεπωμένων αιτή, εφοβήθη. Και μάλιστα το κείμενο λέει ευλαβηθείς. Με ευλάβεια άκουσε το λόγο του Θεού και κατεσκεύασε Κιβωτό προσωτηρία του οίκου αυτού, διότι της οποίας και κατέκρινε τον κόσμο
και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κυβωτό ίσως ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής του. Έξι μήνες σε μια κυβωτό με τα ζώα να κάνουν ό,τι κάνουν στη ζωή τους. Και ο Νόε εκεί, μέσα στις μυρουδιές, στη βρώμα δηλαδή, μέσα στις φωνές, μέσα στην ταλαιπωρία, αλλά όμως είχε μια ελπίδα ότι μέσα σε αυτή την κυβωτό της ταλαιπωρίας, της θλίψης, της αγωνίας, της αηδίας, της στενοχώριας, της στενοχωρίας, στενά τα πάντα, ο Θεός προετοίμαζε να του αποκαλύψει την αγάπη του Χριστού που είναι πάνω από πάθη σαν γνώση, το νέο κόσμο. Και αδελφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού λέει όπως τον καιρό του Νόε οι άνθρωποι έτρωγον έπινον, ενύμφευον ενυμφεύοντο, οκοδόμουν, φύτευον, μέχρι που ήρθε το τέλος. Το τέλος του κόσμου αυτού, για να έρθει και η αρχή του νέου κόσμου. Και μόνο όσοι πίστευσαν εισήλθαν. Άρα δεν μπορείς να γνωρίσεις την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορείς να βγεις από τη γνώση, την εμπειρία, τη ζωή σου, αν δεν πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός, ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, αυτή την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει πάσα γνώση. Και όταν εισέλθουμε σε αυτή την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει πάσα γνώση, τότε θα γνωρίσουμε, γιατί θα έρθει μέσα μας να κατοικήσει το πλήρωμα της θεότητος. Δηλαδή μια εκκλησία τέλεια, άγια, άμωμος, μια έχουσα κοιλίδα ερητίδα ητήτων τιούτων, μια εκκλησία έτοιμη για την αρπαγή. Εάν δεν περάσουμε λοιπόν μέσα από την κυβωτό, και θα έλεγα την κυβωτό τη δική μας, την προσωπική μας, το προσωπικό μας δωμάτιο, γιατί η κυβωτός είχε μέσα δωμάτια, χώρους, ανώγια τριόροφα. Και κάποιο από αυτό το δωμάτιο ήταν το δωμάτιο του Νόε, με τη γυναίκα του. Και κάποιοι από αυτούς τους χώρους, κάθε ένας βρήκε, σε κάποιους από αυτούς τους χώρους κάθε ένας βρήκε το δικό του χώρο. Αλλά όλοι μαζί μέσα στην κυβωτό, που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εάν δεν περάσουμε μέσα από αυτό το δωμάτιο, το δικό μας, δεν θα γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Και για να περάσουμε χρειαζόμαστε υπομονή. Έχουμε ανάγκη από υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Θεού. Αδερφοί αγαπητοί, το τέλος πάντων επλησίασε. Αγρυπνείτε, προσέχετε, προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό και να βρεθούμε εκείνη την ημέρα γεμάτοι από το πλήρωμα της θεότητος μέσα μας. Δεν είμαστε. Ο Θεός θα μας κάνει. Δεν ήτανε ο Νόε μέσα στην καινούργια ζωή την οποία ετοίμαζε ο Θεός και έδωσε μάλιστα και σημείο, το ουράνιο τόξο. Μέχρι τότε δεν υπήρχε βροχή, δεν υπήρχε ουράνιο τόξο, αλλά η γη ποτιζόταν από υδρατμούς και ο Θεός αλλάζει τα πάντα.
Τι αλλάζει? Φέρνει μπόρα. Φέρνει μια καινούργια ζωή που θα είναι γεμάτη από ιετό ουράνιο. Δεν τον ήξερε ο Νόε, αλλά ήταν δίκαιος. Ήταν τέλειος. Περπατούσε μετά του Κυρίου. Αλλά δεν ήξερε τι σημαίνει ιετός. Δεν ήξερε τι σημαίνει θα ανοίξει ο καταράκτες του ουρανού. Και τα μάθε, αλλά μέσα στη στενότητα της κυβωτού. Και όταν βγήκε έξω, τα απόλαυσε. Γι' αυτό και δόξασε το Θεό. Καμία σχέση η ζωή του Νόε πριν την κυβωτό με τη ζωή του Νόε μετά την κυβωτό. Καμία σχέση. Άλλο είναι να βλέπεις υδρατμούς και να περπατάς μέσα στους υδρατμούς. Καλό είναι. Γιατί ζεις. Αλλά υδρατμοί είναι. Κι άλλο να ανοίγουν οι καταράκτες του ουρανού και να έρχεται η βροχή και να σχηματίζεται στον ουρανό το ουράνιο τόξο. Τέλεια διαφορά. Καμία σχέση. Καμία σχέση οι ενέργειες του Θεού με τους υδρατμούς και το Πνεύμα το Άγιο πριν την κυβωτό. Τεράστια η διαφορά. Όταν άνοιξε, έσπασε το τσόφλι, άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω και είδε σύννεφα, είδε βροντές, είδε αστραπές, είδε ήλιο, είδε αλλαγές, είδε εποχές, είδε νέα πράγματα. Θα δούμε νέα πράγματα, αδερφοί. Αμήν. Αμήν. Νέα πράγματα. Αμήν. Μόνο να βγούμε από το τσόφλι μας, αδερφοί. Να βγούμε. Με τη μύτη το πουλάκι τακ τακ και σπάει το τσόφλι. Να βγούμε από το τσόφλι μας. Μες στο τσόφλι όμως δεν βρεθήκαμε μόνοι μας. Ο Κύριος μας έβαλε. Και το τσόφλι μας είναι αυτή η Εκκλησία. Είναι αυτή η πνευματική ζωή την οποία κάνουμε. Με υδρατμούς. Ωραία είναι. Δεν είναι ξηρασία. Δεν είναι άνυδρος τόπος. Αλλά δεν είναι και μπόρα. Δεν είναι και ιετός. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει μπόρα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει ιετός. Αλλά θα το μάθουμε. Εάν μείνουμε μέχρι το τέλος και υπομείνουμε μέσα στην κυβωτό, που άλλωστε και να φύγουμε δεν μπορούμε. Πού να πάμε, αδερφοί? Να φύγουμε από την εκκλησία και πού να πάμε? Να φύγουμε από την κυβωτό και πού να πάμε? Να βγούμε έξω στο χαμό, στον κατακλυσμό, στο θάνατο, στα πτώματα? Μυρίζουν τα πτώματα. Θάνατος. Μέσα θα μείνουμε ζωντανοί για να βγούμε στην αιώνια ζωή. Αμήν, Χριστέ μου.